Μάλιστα. Και είμαστε πάνω του βάθμου, ξέρεις. 2-4 εγώ, 4-6 εγώ. Είμαστε δίπλα-δίπλα. Ναι. Ραδιοφωνικές γειτόνισσες. Πώς είσαι, εσύ νεηθές. Από τι? Από χτες. Από τα νεύρα. Ναι. Όχι. Τι έπαθες. Θα συνέλθω του χρόνου. Όταν η ΕΡΤ θα στείλει τη Φουρέιρα, τότε θα συνέλθω. Πιστεύεις ότι η ΕΡΤ έχει καταλάβει τι έχει γίνει? Γιατί εγώ πιστεύω, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Σε κανένα κουτούκι θα είναι. Όχι, ναι. Κατάλαβες, γιατί ακούνε ρεμπέτικα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Συγχαρητήρια καταρχάς στην Ελένη. Ελένη, είσαι πρώτη στις καρδιές μας. Ήταν η κίτρια η Ελένη για μένα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Μα να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε με την Ελένη Φουρέιρα φαίνεται φαινομενικά απλό. Είναι κάτι τόσο δύσκολο. Όλο είναι μια καλοκουρδισμένη υπόθεση τρίλεπτη, την οποία δεν νοείται ένας επαγγελματίας σαν την Ελένη Φουρέιρα να το προσφέρει στον κρατικό τηλεοπτικό φορέα μιας χώρας και αυτός ο κρατικός τηλεοπτικός φορέας μιας χώρας να λέει «Όχι, δεν το θέλω». Και είναι πολύ καλό για μένα, είναι πολύ mainstream. Καταρχάς, όταν πόσα χρόνια πήγε τόσο καλά. Ναι. Δεν έτσι να πάει δεύτερη θέση ποτέ. Δηλαδή ήταν μέχρι πέμπτη, τρεις φορές πέμπτη θέση και μάλιστα σε άλλες εποχές που ήταν λιγότερες οι συμμετοχές. Οπότε η σημασία της δεύτερης θέσης εδώ με τόσο πολύ κόσμο είναι πολύ μεγαλύτερη. Να σου θυμίσω επίσης, συγγνώμη αγάπη, είχαμε πάει στο καμαρίνι, θυμάστε της Ελένης Φουρέιρα, η οποία μας είχε πει, παιδιά, στο Αθηνών Αρένα, τους είχα πάει τη συμμετοχή έτοιμη. Όλα τα έξοδα τους έλεγα θα τα κάνουμε εμείς, δεν θα βάλει ούτε φράγκο. Είναι εξοργιστικό αυτό το πράγμα. Είναι εξοργιστικό. Και λέγανε όχι. Άρα υπάρχει εμπάθεια. Υπάρχει εμπάθεια όπως υπάρχει κόμπλεξ, το οποίο λέγεται ψευτοκουλτούρα και δείτε. Αυτό είναι μόνο. Αλλά αυτό... Θα σου πω εγώ πώς λέγεται. Τα γαροπούλες. Πώς? Είναι τα γαροπούλες. Ναι. Είναι αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ υπάρχει κατάληψη από τα γαροπούλες, οι οποίες έχουν ταγάρι στον εγκέφαλο. Δεν είναι το veritable το ταγάρι. Καλά, δεν έχει καθένα, τι πίνει. Δεν είναι το veritable το ταγάρι, το οποίο το σέβομαι. Το ταγάρι KK το σέβομαι. Είναι το trans ταγάρι. Ναι, αλλά δεν τους ανήκει η δημόσια τηλεόραση. Ακριβώς, δεν τους ανήκει. Δηλαδή, τι εννοώ, για να μην θεωρείς κανείς ότι υπερβάλλω. Από τη μία απορρίπτεις την Φουρέιρα 3 χρόνια και αυτά τα 3 χρόνια έχεις να επιδείξεις 2 αποκλεισμούς και 1/20 θέση. Να λέγω ότι την απορρίπτεις, γιατί είχες κάποια άλλη καταπληκτική ιδέα, να το καταλάβω. Αλλά απορρίπτεις τη Φουρέιρα. Και δεν καταλάβαμε και δείγματα του τι κάνει. Δηλαδή, βλέπουμε τι κάνει. Στέλνει την Τερζή. Στήριξε την κοπέλα όμως. Μην την αφήνεις ξυπόλυτη στα μπέλη. Στήριξε την. Αυτό το συζητήσουμε μετά, γιατί θέλει πολύ συζήτηση και αυτό. Γιατί λέγονται πολύ εύκολα πράγματα, εύκολοι τίτλοι. Δεν φέρει ευθύνες, κατά την άποψή μου, η Γιάννα Τερζή. Φέρει πάλι ευθύνες η ΕΡΤ. Είναι άλλο κομμάτι, θα το συζητήσουμε μετά. Που σου φάνηκε, που έκανε για μένα τέλειο ρούχο. Αυτό που λένε ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Αυτό που έγινε με την ΕΡΤ που είχε τον Καπουτζή. Και πια δεν ήταν με το καπουτσίδι. Γιατί τους κράξαν τόσο πολύ, ήταν τόσο χάλια. Γιατί εγώ κοιμήθηκα, συγγνώμη. Καλά τους κάνανε. 11.30 ώρα. Καλά τους κάνανε. Δεν ήταν καλή πρόμο. Δεν κάνανε καλό πρόμο. Τι έγινε. Στον ημιτελικό που τους είδα, που τους άκουγα μάλλον, νόμιζα ότι παρουσιάζουν junior του Eurovision. Μα το παίζουν και ελληνικοί. Ήταν υπερβολικό. Ήταν λίγο λες και δεν θέλανε να το κάνουν. Γιατί χθες είχαν ένα στυλ λίγο αυτό, αυτό το λίγο η ξινή κυρία στη δεξίωση που δεν τη αρέσει που φέρνει. Η πραγματική κυρία δεν είναι ποτέ ξινή. Ναι. Δηλαδή είχαν αυτό το. Ναι, μεν παρουσιάζουμε Eurovision, αλλά εμείς είμαστε και λίγο τα γάρια και εμείς τον πάρουμε. Κατάλαβε. Γιατί ο Λιτζάβο κάνει συνεντεύξει στο Hollywood πάει. Δεν ξέρω ποιο είναι. Αυτό που είχα παρατηρήσει και το πρώτο τον Αλέξανδρο. Στον ημιτελικό δεν είχαν αναφερθεί καθόλου και στην Κύπρο, δηλαδή ούτε μια καλή επιτυχία, ούτε τίποτα. Παρουσίασαν διαφορετικά απλά το πρόγραμμα. Τι να πούνε, τι ωραία που θα ασκήσει η Κύπρος με τον καλλιτέχνη και το τραγούδι. Ένα καλή επιτυχία όμως δεν το πούνε όμως. Ποσειδώνα. Ναι, συγγνώμη όμως, αλλά αναλαμβάνεις την αναμετάδοση. Αν δεν μπορείς, αν σου πούνε εσένα πήγαινε να παρουσιάσει το δελτίο ειδήσεων, θα πεις εγώ ποτέ. Ο Καπουτζίδης δεν ήθελε, δεν τον βάλανε. Ο Καπουτζίδης ήθελε και μάλιστα ο άνθρωπος το είχε κάνει την τελευταία φορά αφιλοκερδός. Να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Η Eurovision έχει κάποια συγκεκριμένα τώρα πράγματα. Έστειλες. Τώρα με έστειλε. Σάσα, η Eurovision έχει κάποια συγκεκριμένη ιστορία. Άνθρωπος που σχολιάζει Eurovision πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζει 2-3 πράγματα για το τι έχει συμβεί. Έχει πολύ δυνατό fan base αυτός ο διαγωνισμός. Τώρα με έστειλε. Και θέλει ανθρώπους δηλαδή, να τον ξέρουν. Εγώ πιστεύω πως ναι. Εγώ πιστεύω πως ναι, γιατί ο Γιώργος δίνει την εντύπωση ενός καλλιτέχνη που κάνει ό,τι τον ευχαριστεί. Για δηλαδή, και μου περνάει από το μυαλό μου. Όταν το έκανε, θα ήθελα. Η διαστροφική έτσι, ιδέα ότι τα κάνουν όλα αυτά επίτηδες για να περάσουν κάποιους νόμους και να ασχολούμαστε με αυτό. Και φάνηκε η ίδια. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ. Α, εσύ το έχεις πάει ένα βήμα παραπέρα. Όχι, μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ. Μπορώ να σκεφτώ ότι τώρα ασχολούμαστε με αυτό για να περάσουν κάποιους νόμους. Για να του πάρουμε χαμπάρι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Έχω βαρεθεί επειδή τώρα είπε ο Δημήτρης ότι ο Γιώργος το είχε κάνει αφιλοκερδός. Προφανώς γιατί και πέρυσι ήμασταν υπό τη σκιά τη οικονομική κρίση κτλ. Υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό με την Eurovision το οποίο αφήστε να το πούμε για να το μάθει ο κόσμος. Λίγο έχει καταντήσει κουραστικό στην Ελλάδα η υποβάθμιση το πανηγυράκι. Λοιπόν, το πανηγυράκι τηλεοπτικά είναι, πανηγυράκι καρατσεκαρισμένα και αποδειγμένο
με τους αριθμούς τηλεθέασης. 70 παγκοσμίως. 70! Είναι το σημαντικότερο τηλεοπτικό event μετά την Ολυμπιάδα, το Μουντιάλ. Yeah. Παγκοσμίως το νούμερο 3 είναι η Eurovision. Μόνο που η Eurovision είναι ετήσιο event. Yeah. Άρα πολύ σημαντικό. Yeah. Άρα όποια χώρα συμμετέχει διαφημίζει το όνομά της και τη σημαούλα της για κάποιον άσχετο εκείνη τη στιγμή που μπορεί να πει πού θα πάω το καλοκαίρι διακοπές. Α, ωραία σημαία, ωραίο τραγούδι. Yeah. Ωραία χώρα, θυμήθηκα να κλείσω Ελλάδα. Λοιπόν, βαρέθηκα κάνουμε να υποβαθμίζουμε, τα πάντα για να αντιθυμίσουμε τη χώρα μας. Μια ζωή που βαθμίζουμε την Eurovision και δεν μπορεί πια η ΕΠ να λέει δεν έχω λεφτά να πληρώσω τον Καμπουτζίδη, δεν έχω λεφτά να πληρώσω, τζάμπα, σου λέει, να πληρώσω σκηνικό στη Γιάννα Τερζή. Γιατί έχουν λεφτά για τα κομματόσκυλα και τους καρεκλοκέντα. Δεν πληρώσαν τίποτα ούτε στην Τερζή. Έλα τώρα, οι μισθοί τρέχουν, ξέρουμε τι γίνεται. Παιδιά, έλεος. Όταν έχουμε πια εχθές ένα τελικό. Μία χώρα που ήταν η Κύπρος, που ουσιαστικά ήταν η Ελλάδα εχθές. Ναι. Μαζί με την Κύπρο, όταν ήμασταν ένα με τη χώρα τη δικιά μας. Και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα, αντί να δούμε ένα παλμό, αντί να δούμε κάτι υποστηρικτικό, έτσι, είναι σαν να λένε, ο κάτσε γιατί δεν τη στείλαμε εμείς τη Φουρέιρα. Δεν του λένε αγάπη μου. Α, μην το κάνουμε και τόσο γκράντε. Μα και όχι μόνο αυτό. Α, μην το κάνουμε και τόσο γκράντε. Όχι μόνο αυτό. Δεν του ενδιαφέρει, θεωρούν ντέκα. Τότε α θυμώσουν κάπου αλλού τη Eurovision. Όχι, δεν θυμώνουμε. Κάτι άλλο που λέμε στο ραδιόφωνο που ζωντανά. Η Τουρκία τουλάχιστον είχε τα κότσια, ρε φίλε. Να σου πει δεν συμμετέχω. Δεν μπορούσα να συμμετέχω. Η Τουρκία διαφωνεί με την επιστροφή. Γι' αυτό βγήκε τα μνημόνια η Κύπρος και εμείς δεν θα πούμε ποτέ. Η Τουρκία, αυτό που λέει ο Δημήτρης, διαφωνεί με την επάνωδο των επιτροπών, θέλει μόνο televoting και λέει δεν συμμετέχω. Εμείς λοιπόν, αν είναι να το αντιμετωπίζουμε έτσι, ας μην συμμετέχουν. Πού θέλω να καταλήξω. Δεν θα ρίξω ευθύνες στη Γιάννα Τερζή, γι' αυτό είμαι σκασμένος. Η κοπέλα είναι μαγιά της. Μόνο κομμάτι, και μόνο πήγε τα κότσια και πήγε μαγιά. Βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Το κομμάτι άρεσε πάρα πολύ. Από τη μέρα που βγήκε, έμπαινα εγώ YouTube, γενικά στο ίντερνετ, γράφανε τα καλύτερα όλοι ξένοι, τι ωραίο κομμάτι, η Ελλάδα και πάλι θα σκίσει. Και τη στέλνεις ξυπόλυτη στα αγκάθια, χωρίς τίποτα να την υποστηρίξει. Ο τραγουδιστής η δουλειά του είναι να τραγουδήσει σωστά, να χορέψει σωστά, δεν είναι να σκηνοθετήσει. Δεν την υποστήριξαν, δεν της έκαναν τίποτα. Γιατί? Κρατήσουν δεν είχαν λίγο, χρήματα. Γιατί. Γιατί δεν είχαν χρήματα. Για τους καρεκλοκένταυρους έχουν. Αγάπη, δεν τους νοιάζει η Eurovision, το θεωρούν λαϊκό. Πώς να σου το πω, καταλαβαίνεις σου. Εμάς όμως που τους πληρώνουμε, μας νοιάζει αυτό. Καλά, κάποια στιγμή δεν θα έχει κόσμο να πληρώσει, πίστεψέ με. Ακριβώς. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Ας μπορούμε να έχουμε και εκλογές. Και γι' αυτό τα λέω έτσι έντονα, γιατί πιστεύω ότι και ο κόσμος το θέλει αυτό το πράγμα. Να το βλέπει και να πηγαίνει. Ένα ωραίο show είναι. Πότε είναι 70% η τελευταία. Μην φύγετε.